μέρος, πραγματικά το μόνο πράγμα που μπορεί να λέει σε όλο τον κόσμο είναι ντροπή. Σε αυτό εδώ το μέρος, στη χωματερία αυτή εδώ, σε αυτόν εδώ το χαρτά, σε αυτόν εδώ τον περίεργο τρόπο που διαχειρίζονταν τα απορρίμματα οι προηγούμενοι από μένα 35 χρόνια και που με οδήγησαν και εμένα με τη σειρά μου, γιατί δεν είχα άλλο δρόμο, να έρθω εδώ σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα υποδέχτηκα τον Περιφερειάρχη και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι ψηφίζονται συμπτωματικά από τον ίδιο λαό που ψηφίζομαι κι εγώ. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Πρέπει να τελειώσει. Αυτό δεν είναι ούτε του Τατούλη ούτε του Καμπός. Είναι ένα θέμα που έρχεται από παλιά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί τώρα. Αυτοί που θα το λύσουν είναι εκείνοι που κρατάνε στα χέρια τους την τύχη αυτού του λαού, που ψηφίστηκαν από αυτόν τον λαό σε συνεργασία με όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Για μας ο εχθρός είναι ο χρόνος. Θα πρέπει να γίνει χθες. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν μπορεί να έχουν ακουστεί πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι μία. Ότι για να λύσεις το πρόβλημα δεν πρέπει να το φοβηθείς. Θα πρέπει να το επιτεθείς κατά πρόσωπο. Δεν φοβόμαστε το πρόβλημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να δώσουμε τη λύση που πρέπει. Εκείνοι λοιπόν που απουσιάζουν και είναι μακριά, θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο χρόνος είναι εκείνος που κυνηγάει αυτό το λαό. Αυτό το λαό τον κυνηγάει ένας χρόνος περίεργος που ακούμε για τη λύση του θέματος και η λύση δεν υπάρχει. Εδώ ήμασταν για τις φωτιές, εδώ ήμασταν για να ρίχνουμε την ασβέστη, εδώ είμαστε για να ρίχνουμε την μαρμαρόσκονη, να ρίχνουμε το χώμα, να κάνουμε όλες εκείνες τις τριτοκοσμικές και τις τέταρτοκοσμικές ενέργειες σε μια Ευρώπη του πολιτισμού και σε ένα τόπο υποτίθεται που είναι, αν θέλετε, η προμετωπίδα του πολιτισμού, Μυκήνες, Χρυσοπίκυλες. Αστεία πράγματα. Ο καθένας επιχειρηματολογεί όπως θέλει και όπως επιθυμεί. Βρήκα ένα χαδά, ο οποίος δεν είχε δηλωθεί. Εγώ πού να ξέρω αν έχει δηλωθεί, αν δεν έχει δηλωθεί. Πρώτη πρώτου του 11 έγινα δήμαρχος. Αυτά δηλώνονταν το 8 και το 7. Ούτε καν ήξερα τι γίνεται. Αν έπρεπε να δηλώσουμε και τι έπρεπε να δηλώσουμε. Μαθαίνω εκ των υστέρων ότι κάποιοι λέει ολιγόρησαν. Θα τους ζητηθούν ευθύνες γιατί ολιγόρησαν. Θα ζητηθούν ευθύνες για αυτούς που δεν έφεραν το δεματοποιητή ή που δεν έφεραν το δεματοποιητή ή που ήταν κάπου αλλού ο δεματοποιητής. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εμείς, και το λέω έτσι με κάθε επίγνωση του τι λέω πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία στο τρίπτυχο. Κοινοβούλιο, Περιφέρεια, Δήμη. Ούτε ο ένας πρώτος ούτε ο άλλος δεύτερος. Είμαστε στην ίδια ευθεία και τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε άπαντες για να δώσουμε λύσεις στο θέμα. Ούτε ο Τατούλης είναι απέναντι στον Καμπόσο, ούτε ο Καμπόσος είναι απέναντι στον Τατούλη, ούτε ο Χιβηδόπουλος είναι απέναντι στους αντιδημάρχους μου, ούτε οι αντιδήμαρχοί μου είναι απέναντι στους αντιπεριφερειάρχες. Αυτό να το ξεχάσουν όποιοι επιθυμούν και θέλουν να το βάλουν μπροστά. Εμείς, πρόβλημά μας, δεν έχουμε περιθώριο. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε ούτε πονηράδες, ούτε μαγκές. Το θέμα μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα και να καθίσουμε όλοι μαζί να το λύσουμε. Όπου η περιφέρεια έχει στηρίξει το Δήμο Άργους, βγήκαμε παρησία και το δήλωσα. Και σε ώρες που ίσως κάποιοι να έλεγαν ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, Δήμαρχε, γιατί εμάς μας έβαλε σε δεύτερη μοίρα. Όπου πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα δεχθώ ευθύνες που δεν έχω, ούτε να μου δημιουργήσουν ευθύνες στο κεφάλι μου, ούτε να με βάλουν ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους να μαλώνω. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλω να έχω καλές σχέσεις και να πηγαίνει παραπέρα σωστά ο Δήμος μου. Και τον Περιφερειάρχη τον ενδιαφέρει η στεροφημία του και τους αντιπεριφερειάρχες τους ενδιαφέρει και τους περιφερειακούς συμβούλους. Η ιστορία καταγράφει γεγονότα που δημιουργούνται από πράξεις ανθρώπων και από προσωπικότητες ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε κανένας να είναι η ντροπή των επόμενων ετών. Ο καθένας μας προσπαθεί. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, σε αυτόν εδώ το χώρο, τον οποίο τον έμαθα από τη στιγμή που έγινα δήμαρχος και άρχισαν τα προβλήματα, θέλω να πω ένα πράγμα. Πρέπει να βάλουμε μπροστά και να το τελειώσουμε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει, αλλά δεν έχουμε περιθώριο χρόνο. Πρέπει άμεσα να τελειώσει. Όπου με κάλεσαν, όπου μου ζήτησαν να μιλήσω, μιλάω πάντα στην κυβέρνηση, από τη μεριά της κυβέρνησης, αυτό είπα πρώτο. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Παιδιά, βοηθήστε να τελειώσουμε. Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η ντροπή στον τόπο μας. Πήγαμε στο εξωτερικό,
είδαμε να είναι τα εργοστάσια διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα στις πόλεις. Αυτή είναι πολιτισμός και εμείς είμαστε, τι είμαστε εμείς, Ουγκάντα, τι είμαστε εμείς, Αφρική, μας κάνει καμιά μήνυση Ουγκάντα. Τι είμαστε εμείς. Κάποτε πρέπει να εναρμονιστούμε, να προσαρμοστούμε και να προχωρήσουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν ας πάρει την απόφαση να συνεργαστεί με τους Δήμους και με τις περιφέρειες, με τις περιφέρειες και με τους Δήμους, για να μην πει κανένας ότι προτάσω κάποιον. Υπάρχει εδώ ένα σχέδιο να βάλουμε κάτω, να βρούμε τη χρυσή τομή. Και τα υπόλοιπα με συζήτηση και με διάλογο θα λυθούν. Εγώ απλώνω το χέρι μου σε όλους αυτούς που πρέπει να συνεργαστώ μαζί τους για το καλό των δημοτών. Σε προσωπικό επίπεδο, ας μην με καλέσουν κάποιοι που έχουν στο σπίτι τους. Και ενδεχομένως να μην τους καλέσω κι εγώ. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε όπως πρέπει, χέρι με χέρι, για αυτόν τον υπέροχο λαό, ο οποίος μας ψήφισε, μας τίμησε και τον εκπροσωπούμε.